Ακροδεξιά πολιτική ομάδα στην Ευρωβουλή επιχειρεί να σχηματίσει η Μαρίν Λεπέν αφού κέρδισε τις εκλογές στη Γαλλία με 25%. Για να το πετύχει πρέπει να εξασφαλίσει τουλάχιστον 25 ευρωβουλευτές από 7 διαφορετικές εθνικότητες μέχρι το τέλος του Ιουνίου, οπότε και λίγη η προθεσμία. Την ανακοίνωση έκανε σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος της Ολλανδίας Γκέρτ Βίλντερς και με στελέχη των ακροδεξιών κομμάτων της Αυστρίας, της Ιταλίας και του Βελγίου. Εκφράζουμε τη βεβαιότητα ότι θα σχηματίσουμε πολιτική ομάδα, διότι όπως βλέπετε έχουμε ήδη 5 από τις 7 εθνικότητες που χρειαζόμαστε. Έχουμε επομένως μια σταθερή βάση 38 ευρωβουλευτών. Στη σύσκεψη που είχαμε διαπιστώσαμε ότι μπορεί να υπάρξουν πολύ πιθανοί συνδυασμοί. Ο πολιτικός αναλυτής David O'Leary δεν συμμερίζεται αυτή την άποψη. Ήττα των Σλοβάκων εθνικιστών που είχαν υπολογιστεί ως μέλη της πολιτικής ομάδας αποτέλεσε χτύπημα για τη Λεπέν, όπως και οι αμφιβολίες των Σουηδών Δημοκρατών να λάβουν μέρος. Ο ηγέτης του Βρετανικού Εθνικιστικού Κόμματος Νάιτζελ Φάραντς και επίσης νικητής των εκλογών στη Βρετανία με ποσοστό 27,5% μέχρι στιγμής αρνείται να συμμαχίσει με το Γαλλικό Κόμμα, κατηγορώντας το για αντισημιτισμό. Επιπλέον, η Λεπέν έχει αρνηθεί να συνεργαστεί με τη Χρυσή Αυγή, το Ουγγρικό Ακροδεξιό Κόμμα Jobbik και το Γερμανικό NPD. Το να ανήκει σε μια πολιτική ομάδα είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτό σημαίνει σημαντικές επιχορηγήσεις, χωροταξικές διευκολύνσεις αλλά και ότι μπορεί να αναλάβει την Προεδρία Επιτροπών και να υποβάλει εισηγήσεις εκθέσεων. Αυτό σημαίνει ρόλο στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής.